Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σε όλους. Άλλη μια εκπομπή από το κανάλι μας, από την Κοινωνία Ελλήνων, όπου σήμερα συμπληρώνονται 17 χρόνια από τον χαμό του ήρωα Σμυναγού Λιάκη στο Καρπάθιο Πέλαγος. Το κανάλι μας, για να τιμήσει τη μνήμη του και προκειμένου να γίνει αντιληπτό τι σηματοδότησε επιχειρησιακά, τακτικά και τελικά διπλωματικά και πολιτικά αυτή η τραγωδία στον ουρανό του Αιγαίου, έχει καλέσει απόψε τον Αντιπτέραρχο κύριο Νταβρή. Ο κύριος Νταβρής ήταν βουλευτής στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, τομεάρχης εξωτερικών και άμυνας με τους ΑΝΕΛ, επίτιμος υπαρχηγός ΑΤΑ, ακόλουθος άμυνας στην Ιορδανία, διοικητής του Κέντρου Αεροπορικής Τακτικής και υπτάμενος σε αεροσκάφη Phantom με χιλιάδες ώρες στο Αιγαίο. Κύριε Νταβρή, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε όλους. Πώς είστε? Είμαι καλά από υγεία. Θλιμμένος γιατί η μέρα σήμερα είναι γκρίζα. Ακριβώς. Και δυστυχώς βλέπω ότι δεν υπάρχουν αναφορές παραγωγικές κυρίως. Γι' αυτό το ατύχημα που για μένα έχει δημιουργήσει μια κατάσταση απαράδεκτη, η οποία φτάνει μέχρι σήμερα και αυτό κυρίως θα αναλύσουμε. Και ευελπιστώ, γιατί πληροφορήθηκα ότι την Πέμπτη θα γίνει το μνημόσυνο, να βρει λίγο χρόνο η κυρία Πρόεδρο της Δημοκρατίας και ο πρώην Πρωθυπουργός, γιατί ίσως να ιδιαλυθεί η κυβέρνηση, δεν ξέρω, ή την Κυριακή, ή ο Νίνο εν ενεργεία, και ο παλιός Πρωθυπουργός, αλλά και ο κύριος Χινοφώτης και ο κύριος Γιάγκος, να πάνε όλοι μαζί να τιμήσουν τον Ηλιάκη και να δείξουν στους απέναντι ότι εμείς είμαστε μονιασμένοι και ότι αυτό το μνημόσυνο το κάνουμε για να συσπυρώσουμε όλους τους Έλληνες μαζί σε μια προσπάθεια μη απώλειας εθνικού εδάφους. Γιατί το Καρπάθιο Πέλαγος και όλο το Αιγαίο του Αρχιπέλαγος δεν είναι νερό, που λέει ο Κώστας ο Γρίβας. Εάν χορηγούμε 6 από τα 12 μίλια, είναι σαν να κόβουμε τον ομό Φθιώτιδας και να τον παραδίδουμε απέναντι. Είμαι στη διάθεσή σας για όλες τις ερωτήσεις. Εκ των προτέρων θέλω να τονίσω ότι όλη αυτή η συζήτηση θα γίνει σε ένα πνεύμα να φέρουμε τα τότε μαθήματα, έστω πικρά, στο σήμερα και να κάνουμε οποιαδήποτε παραγωγική πρόταση προκειμένου να την ακούσουν απλοί πολίτες, άνθρωποι που γνωρίζουν, ίσως και η πολιτική ηγεσία, στα πλαίσια που έχει ο κάθε πολίτης να σκέφτεται, να εκφράζεται ελεύθερα, παρουσιάζοντας την αλήθεια και στο τέλος να γίνεται χρήσιμος για την πατρίδα. Λοιπόν, ας ξεδιπλώσουμε σιγά σιγά αυτό το θλιβερό περιστατικό. Και θα ήθελα, το πρώτο μου ερώτημα είναι το εξής. Πρώτα απ' όλα, πώς βιώσατε εσείς την όλη υπόθεση? Και δεύτερον, να μου κάνετε και μια περιγραφή του περιστατικού, γιατί κάποιοι ίσως να μην θυμούνται, να έχουν ξεχάσει αυτό το τραγικό περιστατικό. Τη συγκεκριμένη μέρα, εγώ βρισκόμουν για περισσιακούς λόγους στον Άραξο, εκεί που έχει υπηρετήσει και ο νεαρός, ο Στέφανος, ο Καραβίδας και άλλοι νεαροί αξιωματικοί, για υπηρεσιακούς λόγους. Και το τηλέφωνο μου κάποια στιγμή χτύπησε και πληροφορήθηκα ότι έχει πέσει ένα αεροπλάνο. Γινόταν ένας κακός χαμός, όπως ήταν αναμενόμενο στο ΚΑΕ, και διατάχθηκα να επιστρέψω στο αρχηγείο προκειμένου να μπορέσει ο αρχηγός να φύγει, γιατί ένας από τους δύο πρέπει να παραμένει εκεί. Θλίβομαι που το λέω, αλλά πρέπει να το πω, ότι αυτό το βίντεο, το οποίο το πήραν και δημοσιογράφοι μετά από τόσο καιρό, το είδα πρώτη φορά εκεί. Δεν θέλω να επεκταθώ σε λεπτομέρειες οι οποίες είναι θλιβερές, οι οποίες είναι απαράδεκτες κατά την άποψή μου. Η στοιχομηθεία μεταξύ 1 και 2 του Δίου του Ηλιάκη και του Αρχηγείου δείχνει κενά.
επιχειρησιακά και τακτικά κενά. Δεν είναι της παρούσης. Έτσι. Δεν παίρνουμε οδηγίες. Ξέρουμε τι θα κάνουμε. Εάν χάνουμε το νούμερο ένα και τον βλέπουμε ή να συγκρούεται ή να καταρρύπτεται. Θα πάω παρακάτω. Για να είμαστε όμως σύντομοι στο χρόνο, θα σας πω επιγραμματικά το εξής. Αυτό το ατύχημα εντός εισαγωγικών δεν έπρεπε να γίνει ποτέ. Μία στοιχειώδης από πλευράς αρχηγείου και εκεί την ημέρα στο κέντρο επιχειρήσεων του αρχηγείου υπήρχε ο τότε αρχηγός του ΑΤΑ, ο κύριος Γιάγκος, και από ό,τι πληροφορήθηκα και σε επίπεδο ΓΕΘΑ υπήρχε ο κύριος Χινοφώτης. Αυτή η εντολή η οποία είναι μηδαμινής κατά την προσωπική μου εκτίμηση επιχειρησιακής αξίας, το ακούσατε στο βίντεο, να πάμε να δούμε ποια ήταν η φωτογραφική διαμόρφωση του χοντρού, όπως αναφέρεται, δηλαδή του φάντομ του φωτογραφικού, που μάθαμε ότι μάλλον και Τουρκάλα ήταν η πιλότος, η κυβερνήτης. Ήταν κάτι το οποίο κατά την άποψή μου, επαναλαμβάνω, ήταν μηδενική έως αοράτου επιχειρησιακής εκμετάλλευσης. Η εντολή αυτή δόθηκε. Είχαμε ένα νεκρό αεροπόρο. Είχαμε μία πόλη αεροσκάφους. Και στη συνέχεια οι προβλεπόμενες από το νόμο και τις διαταγές διερευνήσεις, τότε τόσο σε επίπεδο αεροπορίας από την εν λόγω Διεύθυνση Ασφαλείας Πτήσεων, αλλά και από το αεροδικείο των Αθηνών, γιατί έτσι προβλέπεται όταν έχουμε θάνατο ή απώλεια αεροσκάφους, ήταν παροδίες ελλιπέστατες, όπως έχω αναφέρει και στον κύριο Υπουργό τότε στο Μημαράκι και δημόσια και στις επιτροπές και στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου αργότερα, γιατί αυτή η ιστορία υποτίθεται ότι ψάχνεται ακόμα και δεν έχει παραγραφεί σε επίπεδο Αρείου Πάγου. Ήταν ελλιπέστατες και θα τολμήσω να πω απλά καλύψαν τις τεράστιες ευθύνες της τότε στρατιωτικής ηγεσίας, η οποία έδωσε μία εντολή που έβαζε, προσέχτε, σε κίνδυνο όλο το ανόητο μέχρι σήμερα δόγμα που ασκεί η πολεμική αεροπορία, το δόγμα αυτών των ατελέσφορων αναχαιτήσεων, και μάλιστα μετά το περιστατικό Ηλιάκη χειροτέρεψε αυτή η ιστορία, το οποίο μάλλον αυτό δόγμα και αυτές όλες οι προσπάθειες που τις ακούει ο κόσμος δήθεν με υπερηφάνεια, οι Έλληνες πιλότοι αναχαιτίζουν τους Τούρκους στο Αιγαίο, μετά από τόσα χρόνια, αυτό το οποίο μετριέται σήμερα είναι ότι οι Τούρκοι, με το δικαίωμα πια της συχνότατης παρουσίας στον αρχαιοπελαγίτικο χώρο, ήδη έχουν καταφέρει σε επίπεδο ΝΑΤΟ να λένε «εμείς πετάμε 40 χρόνια». Ακόμα πάει ο Πρωθυπουργός σε ένα νησί και εμείς του λέμε «πετάς σε τουρκικό ένα αέριο χώρο, βγες έξω». Δηλαδή, για να καταλαβαίνουν οι ακροατές μας. Κύριε Ταβρή, ναι. Κύριε Ταβρή, πριν πάμε σε αυτό, συγγνώμη σας διακόπτω, θα ήθελα να εστιάσουμε σε κάτι πολύ σημαντικό, γιατί όλα σημαντικά είναι. Θα ήθελα να κάνω το εξής ερώτημα. Θα ήθελα να μας μιλήσετε με λεπτομερώς για το πόρισμα του ατυχήματος. Δηλαδή, για να καταλάβουμε, για το ελληνικό κράτος, ο θάνατος του ήρωα Ηλιάκη ήταν απότοκο δολοφονικής ενέργειας του Τούρκου υπηταμένου ή ως βολικά μας το παρουσιάζουν ως ατύχημα. Είναι σημαντικό αυτό, είναι κομβικό αυτό το ερώτημα. Κοιτάξτε να σας πω, θα επαναλάβω το εξής. Σε επίπεδο αεροδικείου Αθηνών δεν κλήθηκαν αυτοί οι οποίοι έπρεπε να κληθούν για να καταθέσουν αυτά τις αλήθειες
τις οποίες υποτίθεται τις ψάχνει η δικαιοσύνη, θα πρέπει να καταγραφούν και θα πρέπει να αποδοθούν ευθύνες. Αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε like και εγγραφή στο κανάλι. Για να λαμβάνετε πρώτοι τις ειδοποιήσεις για νέα βίντεο, πατήστε και το καμπανάκι. Σας ευχαριστούμε θερμώς για την υποστήριξη.